τι είναι αυτό μέσα στην καθημερινότητά σου που σου δίνει χαρά. Τι είναι αυτό δηλαδή μέσα στη μέρα σου που ρε παιδί μου όταν το κάνεις, όταν το πραγματοποιείς, όταν το βιώνεις, λες ήταν μια ωραία μέρα. Η παρέα με τους φίλους. Με αυτά εδώ πέρα, τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν. Ναι. Δεν έρχονται όμως. Δεν ναι, ντρέπονται. Ντρέπονται. Μα εντάξει τώρα, εσείς είναι δεν μπορούν να τα θέσουν. Δεν μπορούν να τα θέσουν. Περιμένουμε μισό λεπτό και γιατί δεν ήμασταν εκεί. Όσο θέλετε. Έχω και φωτογένεια. Για μένα βασικά κάθε ώρα τη στιγμή η οικογένειά μου κάνει χαρούμενη η αδερφούλα μου. Πόσο χρόνο είναι η αδερφούλα σου? Είναι 2 χρόνια μεγαλύτερη αδερφούλα. Α, γιατί όπω το πει αδερφούλα μου, νόμιζα ότι θα μιλάγαμε για κανένα. Εντάξει, τόσο είναι βέβαια. Να σου κάνω μια ερώτηση, Γιάννη. Θέλω να μου πει. Τι είναι αυτό μέσα στην καθημερινότητά σου που αξίζει. Δηλαδή, τι είναι αυτό που δίνει αξία στην καθημερινότητά σου, που σε κάνει ρε παιδί μου χαρούμενο. Ποιες είναι αυτές τις στιγμές της καθημερινότητας που σε κάνουν να νιώθεις ωραία. Πιστεύω η ρουτίνα δίνει μια ασφάλεια, mm-hmm. η συνήθεια γενικά. Οι παρέες με φίλους, η οικογένεια. Αυτή η σιγουριά της καθημερινότητας νομίζω μας κάνει να νιώθουμε πιο ωραία. Ή Κωνσταντίνος. Ναι, σωστά. Εσάς. Εμάς Μαρία. Μαρία Κωνσταντάκη, σκέτο, δεν αλλάζει. Εγώ ακόμα περισσότερο. Να είστε καλά. Κύριε Κωνσταντίνε. Με τρομάζει το παιδάκι. Όχι, δεν σα τρομάζει. Είναι πολύ σταθερό και το παιδάκι ο Γιώργο μα. Είσαι πολύ μικρό ηλικιακά, οπότε σπουδάζει κάτι, δουλεύει. Σπουδάζω. Α, σπουδάζει, καλά τα είπα. Μηχανικό μεταλλέων μεταλλουργών. Στο Μετσόβιο. Ω, πολύ διάβασμα. Εντάξει, Μετσόβιο. Κλασικά. Διάβασμα, πολύ. Εντάξει, τα καταφέρνουμε. Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε. Και να σου πω κάτι, τι έτο. Τέταρτο. Και έχει πέντε. Πέντε. Μάλιστα, πώ θα πάμε, είμαστε οι τα καταφέρνω, ναι. Καλά πάω, καλά πάω. Πόσα χρωστάμε. Εντάξει, είναι πολλά. Εσύ δεν είναι πολλά, είναι δύσκολο. Ναι, εντάξει. Είναι. Καλημέρα σας. Πώς σας λένε, Βίκη. Η κυρία Βίκη. Και ο κύριος Κώστας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Πολύ καλά, εσείς? Εδώ μένουμε, Αθηνά. Αθήνα μένω και τώρα επιστρέφω από γυμναστήριο. Γι' αυτό έχω και την τσάντα γυμναστικής. Κυρία Βίκη, είστε το είδωλό μου. Πόσο βαριέμαι να πάω γυμναστήριο, σας αρέσει? Πάρα πολύ. Κύριε Κωνσταντίνε, πείτε μου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί σας βλέπω ότι είστε πάρα πολύ elegant. Να κοιτάω και το φακό, εντάξει, έτσι. Ό,τι όπου θέλετε να κοιτάτε. Το φακό όμως, ναι, γιατί είναι πολύ ωραίο να κοιτάμε το φακό. Για πείτε μου. Θέλω να μου πεις λοιπόν, Βάια, τι είναι αυτό μέσα στην καθημερινότητά σου που σου δίνει χαρά. Άμα μου πεις ότι είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα με τρελάνεις. Αυτό που δίνει χαρά είναι να φτιάχνω καφέ για τον εαυτό μου και για τους φίλους μου. Θέλω να περνάω ωραίες στιγμές με τους φίλους μου κυρίως. Να γελάω, να μοιράζομαι σκέψεις. Βασικά μου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που αξίζει μέσα στη μέρα? Δηλαδή, ποιες στιγμές της ημέρας είναι αυτές που λες ότι περνάω καλά, ρε παιδάκι μου? Θα βγω για καφέ, με την παρέα μου, θα πάμε σε μια ταβερνίτσα, το γυμναστήριο είναι καθημερινό. Όλα αυτά. Θα πάω μια εκδρομή, ναι, όλα αυτά. Πολύ ωραία, Κώστα. Να πας στην εκδρομή, σε ευχαριστώ. Η ζωή είναι γλυκιά. Και να γνωρίζεις κάτι καλύτερο. Καινούργιες εμπειρίες, Κώστα. Μάλιστα. Επειδή σας βλέπω και πολύ elegant και πολύ περιποιημένο. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Οφητεία μπορεί να διακρίνει την έτσι. Αν υπάρχει, μπορεί να διακρίνει. Είναι και όσοι τη βλέπουν. Αν υπάρχει, όχι, αν υπάρχει, υπάρχει. Εδώ υπάρχει. Τι είναι αυτό μέσα στην ημέρα σου που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά? Ποιες στιγμές είναι αυτές που όταν επειδή μου τις περνάς, τελειώνει η μέρα και λες αυτή η μέρα άξιζε. Γιατί κάτι καλό έχει συνέβη. Σίγουρα βόλτα με φίλους και χορό. Χορό. Τι χορό? Παραδοσιακά. Αλήθεια λες? Για μένα στη χρονική περίοδο αυτή είναι η σχολή μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένη. Πού έχεις περάσει, μωρό μου? Στην νομική. Δικηγόρος. Δικαστής. Πενελόπε, για πες μου, γιατί είναι αυτό που σου λείπει στην καθημερινότητά σου και άμα το είχες, θα ήθελες να φτάσουν πιο χαρούμενη. Η οικογένειά μου είναι μακριά. Πού είναι? Καλαμάτα. Καλά, δεν είναι και τόσο μακριά. Εντάξει, ρε παιδί μου, τζόκι κάτω μέρα έχουν και δουλειές. Ναι, εντάξει. Εγώ θα έλεγα διακοπές. Διακοπές? Ναι. Τα ταξίδια. Μια δουλειά. Ελεύθερος χρόνος. Μου αρέσει το ψάρεμα. Το ψάρεμα! Πολύ ωραία τα λέτε. Κυρίως θα καταφέρω να μην βλάψω ακόμα καλύτερα. Τα έχετε τοποθετήσει πολύ ωραία φιλοσοφικά. Εσύ τι θέλεις να έχεις περισσότερο στην καθημερινότητά σου για να την απολαμβάνεις περισσότερο? Γράψε την απάντησή σου σε comment και μπορεί να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα δουν την ευχή τους να πραγματοποιείται από την Anytime.